σας. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όπως βλέπετε από τον τίτλο, σήμερα θα σας δείξω ένα μακιγιάζ για το Αγίου Βαλεντίνου. Πέρσι σας είχα κάνει ένα μαύρο σμόκι πολύ έντονο, με πολύ νουτ χείλη. Ήταν και συνεργασία με την Αλεξία από το ομότιτλο κανάλι. Φέτος λοιπόν σας προτείνω ένα μακιγιάζ σε πιο καφέ μόβ αποχρώσεις και σας έχω και δύο προτάσεις για τα χείλη, αρκετά νουτ και οι δύο. Αν λοιπόν σας αρέσουν τα μακιγιάζ, μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να γίνετε συνδρομητές μου αν δεν είστε ήδη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αφού λοιπόν έχω ενυδατώσει πρόσωπο, μάτια και χείλη και έχω πιάσει κάπως τα μαλλιά μου, θα ξεκινήσω με μάτια και με μια βάση σκιών από Sephora. Όλα τα προϊόντα θα υπάρχουν κάτω στο description box. Επειδή αυτή η βάση σκιών έχει ένα τάκι στίκι τελείωμα, δηλαδή κολόδες τελείωμα, πάω κατευθείαν να εφαρμόσω τις σκιές και ξεκινάω από τις σκιές γιατί θα έχουμε πολλά fall outs, δηλαδή πολλά κομματάκια κάτω από τα μάτια και δεν θέλω να κάνω πρώτα τη βάση όπως κάνω συνήθως. Ξεκινάμε την παλέτα από W7 in the Buff και θα πάρω το χρώμα Chocolate που είναι αυτό εδώ, ένα μόκα θα έλεγα ματ καφέ χρώμα. Και με ένα φωτοτό πινελάκι θα πάω και θα τονίσω κάπως την κόχη μου. Αφού λοιπόν το έχουμε χτίσει όσο θέλουμε, θα πάρω το ίδιο πλατή πινελάκι και πάλι από W7 και την παλέτα Midnight θα πάρω την απόχρωση Princess, η οποία είναι αυτή εδώ, και θα την εφαρμόσω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Όσο πιο ταποναριστές είναι οι κινήσεις σας, τόσο πιο έντονο θα βγει το αποτέλεσμα. Αντίθετα, όσο πιο αέρινες είναι και όσο πιο από μακριά κρατάτε ένα πινέλο, όπως καλό θα είναι να κάνετε με τα blending brush, όπως κάναμε πριν στην κόχη, τόσο πιο αέρινο θα είναι και το αποτέλεσμα, πιο φυσικό. Η σκιά που χρησιμοποιήσαμε τώρα, η mauve, είναι κάπως πιο σατινέ και την τοποθέτησα και λίγο μέχρι την κόχη για να γίνει πιο ωραίο το blending. Και παίρνω τώρα πάλι την ίδια πιο καφετή σοκολατή σκιά και ένα πιο πυκνό πινέλο από το προηγούμενο. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη διαφορά. Είναι λίγο πιο πυκνό το μαύρο πινέλο. Και θα κάνω καλύτερο blending στην κόχη. Με την ίδια λοιπόν σοκολατή σκιά και ένα ακόμα πιο pointed πινελάκι μικρό ματιών, θα πάμε στην κάτω γραμμή των ματιών και θα το τονίσουμε. Πάλι την παλέτα Midnight και την σκιά Princess με το ίδιο πυκνό pointed μικρό πινελάκι, θα τονίσω την εσωτερική γωνία και τη μισή εσωτερική γραμμή του ματιού. Θα κάνουμε καλή ανάμιξη με το μαύρο blending brush. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με τις σκιές, πάμε να περάσουμε στην κάλυψη των μαύρων κύκλων για να τονιστεί το αποτέλεσμα καλύτερα, γιατί τώρα βλέπετε πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Και θα χρησιμοποιήσω ένα κορέκτορα από τη Radiant στην απόχρωση 04 Peach, είναι αυτό εδώ το προϊόν. Έχει και καθρεφτάκι το οποίο κρύβω. Και με ένα foundation brush θα το τοποθετήσω μια πολύ μικρή ποσότητα κάτω από τα μάτια. Τοποθέτησα λοιπόν το ροδακινή κορέκτορα για να εξουδετερώσω τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, καθώς με τέτοια μέρα δεν θέλουμε με τίποτα να φαινόμαστε κουρασμένες. Κατά την άποψή μου, οι μέρες που είναι πιο ιδιαίτερες, όπως είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως είναι όταν μας καλούν σε κάποια βάφτιση, σε κάποιο γάμο, ή ακόμα και στο δικό μας γάμο, πόσο μάλλον σε εκείνη την ημέρα, θεωρώ πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε προϊόντα που δεν έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει, αλλά προϊόντα που είμαστε σίγουροι για αυτά, όπως είναι τα αγαπημένα μας καλλιτικά. Και αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω ένα από τα αγαπημένα μου foundation ever και είναι από Catrice το 12 Hour Matte Mousse Makeup στην απόχρωση 025 Light Beige.
Πραγματικά το χρησιμοποιώ με φιδό γιατί το αγαπώ, όσο ότι είναι ακριβό ή δεν μπορώ να το βρω εύκολα. Απλά επειδή έχω διάφορα άλλα foundation, δεν θέλω να αγοράσω πάλι το ίδιο. Θέλω να χρησιμοποιώ προϊόντα που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Και με το αγαπημένο μου πινελάκι για foundation βουτάω μέσα και εφαρμόζω σε όλο το πρόσωπο. Αυτό το foundation το αγαπώ καθώς με αυτό μπορείς να χτίσεις μια πλήρη κάλυψη, αλλά και με μια πολύ λεπτή στρώση μπορείς να χτίσεις, να δημιουργήσεις, συγγνώμη, ένα πολύ απλό και απαλό αποτέλεσμα, πολύ φυσικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα foundation που είναι matte, αλλά δεν αφήνει το εφέ του χαρτιού, το απολύτως matte, αλλά αφήνει και μια φυσική γυαλάδα στο δέρμα. Προχωράω λοιπόν στο concealer για να δώσω φωτεινότητα και περισσότερη κάλυψη κάτω από τα μάτια και θα χρησιμοποιήσω το Super Stay από τη Maybelline. Και πάω γρήγορα να το κάνω ανάμειξη με ένα σφουγγαράκι τύπου Beauty Blender. Με το ίδιο σφουγγαράκι θα τοποθετήσω την αγαπημένη μου πούδρα από Seventeen κάτω από τα μάτια μόνο. Πυκνό μικρό πινελάκι θα χρησιμοποιήσω την πούδρα και κάτω από το φρύδι. Περνάω στα φρύδια και θα σας δείξω τον νέο τρόπο με τον οποίο σχηματίζω και γεμίζω εγώ τα φρύδια μου και είναι με το eyeliner από Maybelline στην απόχρωση μαύρο. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ για τα φρύδια, δεν βρίσκω ότι με βολεύει καθόλου για τα μάτια, καθώς θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αχνό το χρώμα του και καθόλου ιδιαίτερα σταθερό. Και με ένα κοφτό πινελάκι για eyeliner και φρύδια θα το τοποθετήσω. Και με ένα σπούλι μπράς θα πάω και θα κάνω ανάμειξη. Για να τονίσω λίγο το τόξο του φρυδιού, θα χρησιμοποιήσω ένα highlighter ουσιαστικά από την Oriflame και τη σειρά The One. Είναι σε αυτό εδώ το κουτάκι. Και είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Με το ίδιο πινελάκι. Περνάω σε κοψίματα και θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου matte bronzer από Μίγιο. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Και με ένα κοφτό λοξό πινελάκι πάμε να κάνουμε τα κοψίματά μας. Πιάνω το πινέλο όσο πιο μακριά μπορώ στη λαβή. Με ένα κοφτό blending brush λοξό θα κάνω και τα κοψίματα στη μύτη και θα αναμίξω το αποτέλεσμα με το πινέλο που χρησιμοποίησα για να εφαρμόσω το foundation. Από το ίδιο προϊόν που σας έδειξα πριν, από Oriflame, θα χρησιμοποιήσω και τις δύο αποχρώσεις και θα τις αναμίξω για να βάλω rouge. Τώρα σε highlighter και θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου από Golden Rose και με ένα πινέλο πεντάλια το εφαρμόζω. Και θα εφαρμόσω και λίγο στην εσωτερική γωνία του ματιού. Περνάω τώρα σε eyeliner και θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου πλέον από Art Deco. Είναι σε μορφή στυλό, με πολύ λεπτή τρίχινη μυτούλα. Κάπου διάβασα ότι όταν χρησιμοποιούμε eyeliner και δημιουργούμε αυτή τη λεπτή γραμμούλα πάνω από τα βλέφαρα, η κόρη φαίνεται μεγαλύτερη του ματιού.
και αυτό είναι πολύ ελκυστικό για τους άντρες. Εάν έχετε μεγάλα μάτια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαύρο μολύβι στην εσωτερική υγρή γραμμή των ματιών. Αλλιώς, αν είναι μικρά τα μάτια σας, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε ένα μπες φυσικό μολύβι για να τα ανοίξετε κάπως. Τέλος, προχωράω στους βλεφαρίδες και θα χρησιμοποιήσω μία μαύρη μάσκαρα από L'Oréal. Είναι η Volume Million Lashes ή Feline. Εγώ προσωπικά δεν συνιστώ βλεφαρίδες ψεύτικες σε ένα πρώτο ραντεβού, γιατί είναι πολύ πιθανό μετά από κάποιες ώρες να σας ενοχλήσουν και είτε να κοκκινήσουν τα μάτια σας, είτε να θέλετε να τις βγάλετε και δεν είναι κάτι κομψό, θα έλεγα. Και αφού ολοκληρώσαμε με πρόσωπο και μάτια, περνάμε στα χείλη. Έχω να προτείνω δύο διαφορετικές επιλογές κραγιών και οι δύο είναι στις αποχρώσεις του Nude. Αφού λοιπόν έκανα το περίγραμμά μου με ένα σοκολατή μολύβι χιλιών, θα περάσω σε μια ιδιαίτερη απόχρωση από τα υγρά ματ κραγιόν της Golden Rose, την απόχρωση νούμερο 10. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε λίγο τα χείλη μας, αυτό το κάνουμε στο κέντρο και πάνω και κάτω. Χρησιμοποιώ τώρα ένα από τα αγαπημένα μου υγρά ματ κραγιόν και είναι η σειρά από τη Radiant. Το συγκεκριμένο είναι το νούμερο 04. Για να το απαλύνω θα περάσω από πάνω το νούμερο 15 από Tommy G. Αυτό ήταν λοιπόν το μακιγιάζ που προτείνω φέτος για το Αγίου Βαλεντίνου. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής αν δεν είστε ήδη συνδρομητές μου. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και φιλάκια πολλά!